Ο Πρωθυπουργό αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίε, να τοποθετηθεί δημόσια για τα όσα βλέπουν το φω τη δημοσιότητα σε σχέση με τα έργα τη ΕΕΠ, που έφτασε στο σημείο να παρακολουθεί με νομότυπη διαδικασία Έλληνα Ευρωβουλευτή και Αρχηγό Πολιτικού Κόμματο. Κυβερνητικέ πηγέ υποστηρίζουν πω ο Πρωθυπουργό δεν είχε γνώση των όσων έκανε ο διοικητή τη ΕΕΠ και τον απέπεμψε άμεσα όταν το έμαθε. Οι απαντήσει θα δοθούν με το δέοντα τρόπο και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών του λανθασμένου χειρισμού που επιδείχθηκε. Η κυβέρνηση χειρίζεται όλα τα θέματα, πόσο μάλλον τέτοια, με θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, τηρώντας αυστηρά όσα ορίζει ο νόμος. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε αίτημα του Πασόκ για εξεταστική επιτροπή, το οποίο στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Κουμουνδούρο, ωστόσο, ζητά παρέτηση Μητσοτάκη. Η παγωγή τη ΕΕΠ σε έλεγχο διακομματική επιτροπή τη Βουλή, ενώ μιλά για ελληνικό Watergate που θα ερευνήσει προανακριτική επιτροπή εάν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση. Παράλληλα, ρωτά ποιοι άλλοι πολιτικοί παρακολουθούνται. Δεν πρόκειται για μέγα και ασυγχώρητο λάθος. Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο και ασυγχώρητη καθεστωτική αλαζονία από έναν πρωθυπουργό που νόμιζε ότι κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει. Και όταν φανερώθηκε, είπε τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του συνειδητά ψέματα για να καλυφθεί. Αντί για συγνώμες και ψέματα λοιπόν, ας μας πει έστω και τώρα όλη την αλήθεια ποιοι ακόμα πολιτικοί και δημοσιογράφοι παρακολουθήθηκαν από το καθεστώς που επιχείρησε να στήσει. Το κρίσιμο 24ωρο ήταν η περασμένη Πέμπτη, όταν κλιμάκιο τη Ανεξάρτητη Αρχή για το Απόρριτο των Επικοινωνιών, στο πλαίσιο τη έρευνα για τι καταγγελίε Ανδρουλάκη, επικοινώνησε με την εταιρεία κινητή τηλεφωνία, στην οποία είναι συνδρομητή ο πρόεδρο Πασόκ. Με έκπληξη εμπειρογνώμονε, πληροφορήθηκαν πω τον Νίκο Ανδρουλάκη παρακολουθεί η ίδια η ΕΕΠ και μάλιστα με άδεια εισαγγελέα. Αμέσω ενημερώθηκε το Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση διαρρέει πω η παρακολούθηση δεν ήταν σε γνώση τη και ότι ζητήθηκαν άμεσα εξηγήσει από τον κύριο Κοντολέοντα. Τότε εκείνο φαίνεται να υποστήριξε πω προχώρησε στην παρακολούθηση Ανδρουλάκη μετά από αίτημα Αρχή Ασφάλεια Ξένων Χωρών. Άλλη εκδοχή μιλά για αίτημα των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών, άλλη για αίτημα των Αρμενικών Μυστικών Υπηρεσιών, ενώ μια τρίτη εκδοχή μοιάζει να στοχοποιεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για εκλεκτικέ σχέσει με του Κινέζου. Ακολούθησε την Παρασκευή, η παρέτηση Δημητριάδη και η καρατόμηση κοντολέοντος. Η οργή πάντως στη Χαριλάου Τρικούπη περισσεύει. Ενώ η εισαγγελέα επικαλείται τον νόμο για το απόρριτο τη διαδικασία, η κυβέρνηση διαρρέει πληροφορίε για Αρμένιου, Ουκρανού και Κινέζου. Του διαψεύδει ο πρέσβη τη Αρμενία, αλλά συνεχίζουν να χρησιμοποιούν σκοτεινέ και παρακρατικέ μεθόδου. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι η κυβέρνηση των αρίστων του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη. Το Πασό καρνήθηκε ενημέρωση από τον Γιώργο Γεραπετρίτη και ζητά να έρθουν εκ νέου αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή Θεσμών για να δώσουν εξηγήσει Η ο νέο διοικητή τη αλλά και ο Παναγιώτης Κοντολέων για να πει αυτή τη φορά όσα δεν είπε την προηγούμενη σχετικά με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Οι παρετήσεις δεν εκτονώνουν σε καμιά περίπτωση την, αυτή την δύσοσμη ιστορία. Η ελληνική λύση θα αγωνιστεί ώστε να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές του τεράστιου αυτού σκανδάλου και να οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην ελληνική δικαιοσύνη.